Με λένε Μαρό και έχω ένα τεράστιο πρόβλημα. Η κόρη μου είχε ένα αγόρι το οποίο τη χώρισε και έπεσε σε κατάθλιψη. Εγώ και μια φίλη της αποφασίσαμε να τους γνωρίσουμε κάποιον άλλον για να συνέλθει. Έκανε δεσμό μαζί του και είναι πραγματικά ευτυχισμένη. Όμως ανακάλυψα πως το αγόρι της έχει παράλληλη σχέση και με τη φίλη της. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να το πω στην κόρη μου για να τον χωρίσει με κίνδυνο να πέσει πάλι στα πατώματα ή να πω στη φίλη της να χωρίσει. Ορέστη, εξήγησέ μου για ποιο λόγο θέλεις να χωρίσουμε. Πες μου! Δεν καταλαβαίνεις. Σου λέω κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Δεν καταλαβαίνεις εσύ ότι σ' αγαπάω και θέλω να είμαστε μαζί. Ρε παιδί μου, ηρέμησε να μου, πώς κάνεις έτσι. Πώς θα ηρεμήσω, 3 χρόνια είμαστε μαζί και μου λες να χωρίσουμε. Και τι, πρέπει να πάμε 15 δηλαδή, άμα δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω. Μου φύγε, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είσαι ερωτευμένος πλέον μαζί μου. Πες μου. Σ' αγαπάω σαν άνθρωπο. Μόνο αυτό θέλω, το καλό σου, αλλά δεν θέλω τίποτα άλλο. Έκανα κάτι λάθος. Πες μου. Όπω ρε Γεωργία, γιατί με πιέζεις, ένα μήνα προσπαθώ να σου το πω. Δεν μπορώ άλλο, δεν το καταλαβαίνεις. Σε παρακαλώ, να κάνουμε μια προσπάθεια. Μια τελευταία προσπάθεια. Τι προσπάθεια, δηλαδή, τι να κάνουμε, τι να προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω. Πες μου, τι θέλεις να κάνω. Να σηκωθείς να φύγεις, θέλω και να χωρίσουμε ήρεμα. Μην κάνεις έτσι. Στεναχωριέμαι κι εγώ που σε βλέπω έτσι, ρε παιδί μου. Σε παρακαλώ. Κοίτα να δεις. Ρε, εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν το κανονίζεις. Έρχεται μόνο του. Μου φύγε, δεν θέλω πια. Δεν γίνεται να σου φύγει έτσι μετά από 3 χρόνια σχέσης. Ωραία, δεν γίνεται. Ωραία, έχω άλλο δεσμό κρυφό. Τι? Αυτό που σου λέω. Εδώ και ένα μήνα βγαίνω με κάποια άλλη. Μου λες ψέματα. Δεν λέω τίποτα ψέματα. Τώρα γίνεται. Έλα. Δεν μπορώ άλλο, αλήθεια. Άστο, φύγε. Μάζεψα πράγματά σου και φύγε και δεν θέλω να τα ξαναπούμε καθόλου. Τόσο καιρό προσπαθώ να σου το πω. Αντίο. Έλα, φύγε ρε Γεωργία, άντε, μην το κάνεις πιο δύσκολο. Γεωργία. Έλα ρε μαμά. Τι θα γίνει, κοριτσάκι μου, με σένα. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, σπαράζω. Κι άλλες χωρίσανε, βρε αγάπη μου, δεν πέσανε στα πατώματα. Ναι, αλλά ρε μαμά, να με χωρίσει μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν σου άξιζε. Λοιπόν, πρέπει να βγεις λίγο έξω. Η Ελένη έχει πάρει 15 φορές. Δεν θέλω να δω κανέναν. Και τι θα γίνει, θα μείνεις πίσω από τον κόσμο τώρα? Το κοριτσάκι στο κλουβί θα το βάλουμε, τι θα γίνει? Θέλω λίγο χρόνο ρε μαμά, να το ξεπεράσω. Στο κρεβάτι δεν ξεπερνιέται. Να βγεις έξω, να βρεις παρές. Μπορεί να δεις και κάποιον όμορφο άλλο. Δεν θέλω κανέναν άλλον, μαμά. Καλά, μη θέλεις, όμως να βγεις έξω. Δεν μπορώ, αδυνάτησες. Δεν τρως τίποτα, τι κατάσταση είναι αυτή? Τι θα κάνω, τον θέλω πίσω. Μήπως να του μιλήσεις εσύ? Λοιπόν, δεν μιλάω σε κανέναν προς το παρόν. Παίρνω την Ελένη να έρθει να βγείτε μια βόλτα. Όχι, δεν θέλω, ρε μαμά σου είπα. Κάνω ό,τι θέλεις, αυτό που είπα θα γίνει. Έλα να τα πούμε λίγο, Ελένη μου, γιατί έχω σκάσει. Τι είναι, πώς είναι? Καλά. Αφού δεν μιλάει σε εσένα στο τηλέφωνο, τι περιμένεις να είναι? Καλά, λογικό το βρίσκω που την χώρισε κι ο άλλος έτσι. Απαράδεκτος. Κοίταξε, εγώ δεν τον ήθελα, αυτή τον ήθελε. Τώρα σας τρώει έρωτας. Στο δωμάτιο είναι. Ναι, μην μας ακούς, Κάικα. Δεν έχει σκάσει, κλαίει, δεν τρώει. Τι να σου πω, κοριτσάκι μου, τη βλέπω και μαραζόμουν. Τι να κάνω κι εγώ, προσπαθώ, δεν μου σηκώνει και τα τηλέφωνα εντωμεταξύ. Δεν θέλει να μιλήσει κανέναν. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση όμως? Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε, κύριε Μαρό? Πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος. Τι εννοείς? Τουλάχιστον να βγει έξω, ας μην τον ερωτευτεί. Πού να βρεθεί έτσι ξαφνικά ένας άλλος άντρας? Κοίταξε, εκατομμύρια κυκλοφορούν στον δρόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν. Έχω ένα παιδί στο γραφείο που δουλεύει μαζί μου, ο οποίος είναι ελεύθερος, είναι και ωραίο παιδί. Και είναι και το γούστο του. Τι να κάνω? Πρέπει να τον γνωρίσει άμεσα. Πώς όμως, δηλαδή αυτή δεν βγαίνει από το δωμάτιο. Εάν δεν βγαίνει αυτή από το δωμάτιο, θα τον φέρουμε εδώ. Θα πούμε ότι σε έφερε εδώ. Και είναι φίλος μου και καλά. Ναι, από τη δουλειά και του είπαμε να έρθει να πιει έναν καφέ. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Αφού ξέρεις αυτά, εμείς.
Δεν άσχημη ιδέα, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, πάω λίγο στο δωμάτιο να τη δω. Πρόσεχε, μην πεις τίποτα. Τίποτα καλέ. Τη χαζή κάνε και θα το φτιάξουμε. Έχει μύθια. Άντε, κοριτσάκι μου, καλή επιτυχία. Γεωργία. Τι θέλεις εδώ, αφού είπα στη μαμά μου να μην φωνάξει κανένα, δεν θέλω να δω κανέναν. Γιατί δεν σηκώνω στα τηλέφωνα. Σου είπα, δεν είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν. Και όταν δεν είσαι καλά, ποια είναι πάντα δίπλα σου. Ναι, ξέρω εσύ, αλλά τώρα δεν θέλω να μιλήσω ούτε να βλέπω κανέναν, τίποτα. Ρε χαζούλα, δεν αξίζει να κάνεις έτσι για αυτόν τον άντρα. Και σιγά πια, σιγά το μορφωνιό. Τόσοι εκεί έξω σε θέλουνε. Εγώ αυτόν θέλω. Ναι, κοίταξε με όμως, αφού δεν είναι αμοιβαίο, γιατί εγώ θα σου μιλήσω σκληρά τώρα. Δεν είναι αμοιβαίο, δεν σε θέλει άλλο. Τελείωσε. Μήπως έκανα κάτι λάθος εγώ, δεν ξέρω. Τίποτα δεν έκανες ρε αγάπη, μερικές σχέσεις δεν πάνε. Έλα σήκω να πάνε με μια βόλτα. Δεν θέλω. Σε παρακαλώ, θέλω να σε βγάλω λίγο έξω. Δεν θέλω. Δεν αξίζει, κοίτα με Γεωργία. Δεν αξίζει πουλάκι με αυτός για σένα. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Ουσιαστικά βλέπουμε το χωρισμό και το πόσο τη στηρίζει η μητέρα της που αγχώνεται και η φίλη της. Και συνέχεια θα γνωρίσει εσένα. Άντε να δούμε. Τι θα φοράς. Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Το είχα πει κιόλας μια φορά. Έτσι, σ' αρέσει να κάνεις κάποια πιο κεντρικά. Έχει σχολιάσει, έχω παρατηρήσει κάποιο ντύσιμο. Ναι. Είσαι πολύ ωραία. Στεναχωρήθηκα που δεν σου άρεσα. Στεναχωρήθηκες. Ναι. Για πλάκα το είπα. Α, για πλάκα το πες. Ναι, καλή, δίνεστε φανταστικά. Να πούμε τα παιδιά δίνονται μόνα τους. Ενώ δεν έχουν κάποιο στήλισσα να τους δίνει για τα βιλήματα. Απλά το βρήκα λίγο κεντρικό. Ήταν λίγο κεντρικό. Δεν θα το φορούσα. Ωστόσο, χάρηκα που με σχολιάσεις. Απ' τη μία, απ' την άλλη, στεναχωρήθηκα με σχολές αρνητικά. Όχι, απλά μου φάνηκε λίγο αμφιβολικό το. Θα φάω μια καρδιά. Πάει μια καρδιά και θα σου περάσει. Ορίστε, Κυριακή είναι πάντα πολύ βέβαιο. Θα φάω να σου πει λίγο πιο μίνιμαλ. Παθαίνετε οι άντρες κάποιες φορές, το παθαίνετε. Που θέλετε να εντυπωσιάσετε και βάζετε κάτι ακραίο. Πού πάει τώρα. Ξέρεις τι, ήταν και ο ρόλος που έπρεπε να κάνω ένα πλούσιο. Σωστά, ναι, ξέρεις. Και λες, θα παρακάνω. Αισθάνθηκε, κατάλαβα. Λοιπόν, σε γνωρίζεις το επόμενο μέρος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο tvopen.gr/vote και να ψηφίζετε. Να ψηφίζετε τι, γιατί μετά θα δείτε ότι η φίλη παίζει έτσι ένα δύσκολο ρόλο. Θα ψηφίσετε τι να κάνει η μητέρα η Μάρο, να μιλήσει την κόρη της ή να μιλήσει την φίλη. Γιατί η φίλη τελικά παίρνει τον εραστή της κόρης. Η φίλη Φίδη. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Χαρή, έχεις δουλειτσά. Λίγο. Θα σε απασχολήσω λίγο θέλω. Έλα, πες μου. Σου φέρα και τα χαρτιά. Ωραία. Ας τα χαρτιά όμως τώρα, γιατί θέλω να σου πω. Πες μου, τι έγινε. Τι θα κάνεις σήμερα. Σήμερα τι θα κάνω, θα δουλεύω. Ναι, μετά τη δουλειά λέω. Μετά τη δουλειά, τι θέλεις να κάνουμε. Δεν θα κάνεις τίποτα. Θα έρθεις μαζί μου κάπου. Πού να έρθω. Θέλω να σου γνωρίσω μια κοπέλα, όμορφη και ελεύθερη. Έλα, 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 κάνεις το δύσκολο. Ναι, όμορφη και ελεύθερη, νομίζω είναι ο τομέας μου. Για πες. Είναι μόνη της. Ναι. Πριν λίγο χώρισε. Είναι μια κούκλα. Και πιστεύω θα σου αρέσει. Γιατί να μην τη γνωρίσω. Δηλαδή, σαν να λέμε προξενιό για να καταλάβω. Δεν είναι προξενιό. Εντάξει, γνωριμία θα το πω εγώ. Και εσένα τι σου είναι. Φίλη μου. Α, φίλη σου, ε. Okay. Είναι σαν και σένα, ρε παιδί μου, σε ομορφιά. Έλα, ρε Χάρη, τώρα θα έρθεις, λέγε. Θα έρθω, θα έρθω. Αλήθεια. Άντε, ναι, θα έρθω. Ωραία. Μετά τη δουλειά θα σχολάσουμε, πάμε σπίτι και πάμε προς βραδάκι. Okay. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα τα χαρτιά. Εντάξει, ευχαριστώ. Φίλια. Καλώς τους, περάστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Κυρία Μαρό, τι έγινε. Ναι. Ο Χάρης. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι, τι κάνεις. Μάρος. Γεωργία, πού είναι. Μέσα. Μέσα. Ναι. Ωραία. Καθίστε. Τέλεια. Και πάω να τη φωνάξω εγώ και έρχομαι. Ναι, ξέρεις. Γεωργία. Τι έγινε, ποιον έχεις φέρει. Λοιπόν, σήκω και έλα μέσα στο σαλόνι. Δεν πάω πουθενά. Ρε, να σου πω, το παιδί δεν είναι... σου πω ότι δεν θέλω να γνωρίσω κανέναν. Είναι πάρα πολύ καλός. Ωραία, μπορείς να τον γνωρίσεις και μετά να μου πεις. Όχι, δεν θέλω να γνωρίσω κανέναν. Έλα, σήκω κοριτσάκι μου γλυκό. Έλα, πάμε, άντε και θα δούμε. Έλα, παιδί μου, σου λέω, σταμάτα να κάνεις παιδί. Ελάτε, κορίτσια. Ελάτε να καθίσετε. Έλα, αγάπη μου. Σταμάτα, θα σας αρέσει. Πώς να κάνεις. Έλα. Το λύσατε το θέμα.
Ναι. Δεν τα κάνω. Είμαι τόσο ερωτευμένη. Δεν το περίμενα. Κι εγώ πάρα πολύ. Κανόνισε. Στην προηγούμενη μου σχέση πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Μη με πληγώσεις κι εσύ. Δεν θέλω να σκέφτεσαι τέτοια, ειδικά σε άρχη της σχέσης μας. Γιατί, εντάξει, κι εγώ δεν είναι ότι είμαι άνθρωπος που αλλάζω τη μία σχέση μετά την άλλη. Είμαι πολύ επιλεκτικός γυναίκες που διαλέγω για να έχω στη ζωή μου και δεν είμαι παλιόπαιδο, ρε παιδί μου. Φέρομαι ωραία. Ρε την Ελένη, μας έκανε ωραίο κονέ. Ισχύει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα καθόλου να βγω εκείνη τη μέρα που μου σε έφερε. Αλλά όταν σε είδα, δεν ξέρω. Ανατρίχιασα. Η αλήθεια είναι, σε παρατήρησα κι εγώ ότι σχεδόν με το ζόρι σε έβγασαν και λέω, καλά δεν γίνεται ρε παιδί μου, εντάξει πώς κάνει έτσι, λες θα τη φάω. Εντάξει, σημασία έχει ότι είμαστε εδώ μαζί τώρα. Για πες φιλενάδα μου, τι γίνεται με το Χάρη, πώς περνάς? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με το γνώρισες, είναι τόσο καλό παιδί. Είχα απογοητευτεί από τον Ορέστη και τώρα βρήκα έναν άνθρωπο τόσο όμορφο, καλό, όλα τα καλά του κόσμου έχει αυτό το παιδί. Τόσο ενθουσιασμένη σε βρίσκω, ε. Ναι, πραγματικά. Γιατί τι κάνει η φιλενάδα να καταλάβω και είναι τόσο καλός? Τι να σου πω, όλη την ώρα μου μαγειρεύει, πηγαίνουμε βόλτες όπου θέλω. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό, σου λέω. Α, μάλιστα. Κοίτα να δεις, το Χάρη. Δεν του το είχα. Δεν του το είχες. Όχι τόσο περιποιητικός. Τι λένε τα κορίτσια, για να μάθω νέα. Εδώ, για το Χάρη. Τόσο καλός είναι, για πες μου και εσύ. Να σε καλά, αγάπη μου, να σε καλά, ναι. Εσύ τι κάνεις, έχεις κάποια σχέση? Εγώ όχι, δεν έχω κάτι. Γιατί, κοριτσάκι μου? Αυτό είναι τύχη τελικά. Να του πω να σου γνωρίσει κανένα φίλο του. Ποιανού? Του Χάρη. Όχι καλέ, όχι με τίποτα. Γιατί? Δεν θέλω, δεν θέλω. Τώρα. Έχει δίκιο η κόρη μου. Κάτι Μάλιστα. πρέπει να κάνουμε κι εμείς για σένα. Τι να πω. Μπράβο λοιπόν που είναι όλα τόσο καλά. Έχεις κάτι? Όχι παιδί μου, τίποτα. Τίποτα δεν έχω. Εντάξει, εγώ θα φύγω τώρα. Πού πας καλέ, τώρα ήρθες? Ναι, αλλά είχα μια δουλειά, το ξέχασα. Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε, έτσι. Εντάξει. Και θα μας έρθεις. Γεια σας. Τα λέμε. Στο καλό. Τι έπαθε? Ναι, ενώ κάνει τα πάντα για να γνωρίσει το Χάρη στην φίλη της. Αλλά... όταν τη λένε ότι πόσο καλό είναι, αυτή αρχίζει και ζηλεύει. Δεν τον είχε τσακάρει το Χάρη, της είχε φύγει, κατάλαβα το πρόβλημα. Γοητεύτηκε. Αν σας έχουν συμβεί στη ζωή αυτά που βιώνετε μέσα από τις ιστορίες? Όχι, δόξα τω Θεώ, δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Σε μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Αν το πούμε. Α, όχι, αστείευομαι, όχι. Εντάξει, δεν ήταν πραγματική φίλη αυτή. Βέβαια και δεν ήταν. Μάλιστα. www.tvopen.gr κάθετος vote. Και το δίλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Στη συνέχεια, η μητέρα αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει με τη φίλη τη κόρη. Και το δίλημά της είναι αν θα μιλήσει την κόρη ή αν θα πιάσει τη φίλη. Αχα. Πάμε να δούμε τη συνέχεια και να ψηφίσετε. Άντε ρε παιδάκι μου, πρέπει να πάμε στους φίλους σου. Μην αργήσω. Βιάζεσαι, ε. Δεν θέλεις να φτιάξω ένα καφεδάκι να πιούμε? Όχι. Ωραία, γιατί δεν πήγαινες μόνος που βιάζεσαι? Τα σκουβαντά. Θα σου πω. Έμαθα από τη φιλενάδα μου ότι είσαι πάρα πολύ καλός, ότι τη φέρεις άψογα. Όλα τα συζητάτε, δεν σας έφευγε κάτι? Περίπου. Περίπου. Εμένα άλλο με απασχολεί. Είχα τέτοιο κυλεπούρι στο γραφείο και το χάσα. Πόσες φορές μου είπες να βγούμε και είπα όχι. Κρίμα. Και σου ήρθε τώρα και το θυμήθηκες? Ναι, γιατί τώρα βλέπω το πόσο ελκυστικός είσαι. Αλλά λένε ότι ποτέ δεν είναι αργά, έτσι δεν είναι? Έτσι λένε. Και τώρα? Να σου πω όμως κάτι. Τι? Δεν πρέπει να μάθει κάτι η φίλη σου. Δεν θα μάθει, αλλά να ξέρεις ότι στο τέλος εγώ θα κερδίσω. Έλα, Χάρη. Έλα, Χάρη, ναι, σ' ακούω. Τι θέλεις? Πού να ξέρω εγώ τι θέλει να μου πει?
Να σου πω, Χάρη, μη με ζαλίζει με αυτό το θέμα. Είπαμε δεν θα πω τίποτα και δεν θα πω. Γιατί ανησυχείς. Καλά, εντάξει. Να σου πω, θα περνάς πιο πολλές ώρες μαζί μου, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ναι, θα σας πάρω εγώ. Θα σας πάρω εγώ πίσω, ναι. Ναι, γεια σας. Τι δουλειά. Τι έγινε, κοριτσάρα, τι κάνεις. Τι θα πιείς, γιατί και το εγώ έχω παραγγείλει. Ω, δεν θέλω κάτι ακόμα. Okay. Δεν ήρθα για πολύ άλλωστε. Να σου πω, τι έχεις πάθει τώρα τελευταία. Έχεις απομακρυνθεί λίγο. Συμβαίνει κάτι. Σου έχω κάνει κάτι. Όχι, τίποτα δεν συμβαίνει. Γιατί το λες αυτό. Γιατί από τότε που τα φτιάξα με τον... Χάρη, ναι. Χάρη, ναι. Τίποτα, αγάπη. Έχω προβλήματα με τη δουλειά. Αυτό είναι όλο. Και με έχει πάρει λίγο από κάτω. Αυτό. Τέλος πάντων, τι να σου πω. Οκ. Μην τρελαίνεις, βρε, χαζούλη. Ωραία, δεν περνάς εσύ. Δεν περνάει η ώρα σου. Τέλος πάντων, τι να σου πω τώρα. Περίμενε λίγο γιατί χτυπάει το κινητό. Έλα. Ναι, είπαμε, δεν θα πω τίποτα. Λοιπόν, μη με ξαναπάρεις. Ναι, ναι, γεια. Να σου πω. Τη δουλειά πάλι. Μήπως ζηλεύεις. Γιατί αυτό διακρίνω. Τι. Αυτό που άκουσες. Συγγνώμη. Εγώ σε βοήθησα μέσα στην απελπισία σου και μου λες αν ζηλεύω. Ναι, αλλά αυτό βλέπω. Έχεις απομακρυνθεί από τότε που έκανα σχέση. Από τι το έχεις συμπεράνει αυτό το πράγμα ότι ζηλεύω, δεν καταλαβαίνω. Για αυτό το λόγο ακριβώς που σου είπα τώρα. Έλα, Γεωργία, σταμάτα. Πριν μια χαρά ήσουνα. Σταμάτα. Λες βλακίες. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να το πω στην κόρη μου να τον χωρίσει με κίνδυνο να πέσει πάλι στα πατώματα. Ή να πω στην άλλη να αφήσει το Χάρη γιατί θα την κάνω βούκινο παντού. Και μέχρι στιγμή το 81% λέει να το πει στην κόρη της και όχι στο φίλο. Εγώ θα μιλούσα στη φίλη. Και εγώ στη φίλη θα μιλούσα. Γιατί έχει μια εύθραυστη ψυχολογία από το Χάρη. Πάμε να δούμε τι γίνεται όταν τελικά μιλάει όμως στην κόρη. Μπράβο. Γιατί αυτό ψηφίζει το 80%. Παρακαλώ. Μαμά, γιατί κάθεσαι όρθια. Σε παρακαλώ, κάθισε. Θέλω να μιλήσουμε. Μα, να γίνει κάτι. Ας το πω όλα. Θέλω να είσαι ψύχρεμη. Ο κόσμος είναι περίεργος, είναι διόρυθμος. Από τη μία σου κάνουν καλό και από την άλλη σκίζονται να σου βγάλουν το μάτι. Πες μου, μα τι έγινε, με αγχώνεις. Κοίταξε. Δεν θέλω να το πάρεις κατάκαρδα. Είδα την Ελένη να φιλιέται με το Χάρη. Τι είναι αυτά που λες? Την αλήθεια. Μου λες ψέματα. Στο παιδί μου θα πω ψέματα. Ξέρω πόσο έχεις υποφέρει. Δεν θέλει να σε δω πάλι να πληγώνεσαι. Αλλά για να μην είναι αργά πρέπει να το μάθεις τώρα. Δεν το πιστεύω αυτό. Πρέπει να βάλεις το μαχαίρι στο κόκαλο και να το διώξεις. Θα με δίπλα σου, αγάπη μου όμορφη.